οικογενειακές ιστορίες. Όχι, δεν μπορώ άλλο. Θα σκάσω. Θα μην βαρέσει κεφαλικό. Οι καταστάσεις που ζούμε όλοι. Κώστα, Κώστα. Τι έπαθες, μωρέ. Τι φουνάεις, εδώ είμαι. Κώστα, ήρθε το ρεύμα, Κώστα. Έχει διαχέρεση. Αφού σου είπασε καμιά ουρίτσα θα έρθει. Έκαναν κατέργα εδώ παραπάνω. Καλά συμπίτ, παιδί. Ήρθε ο λογαριασμός, λέω. Πού ζεις? Νιώθω τις δυσκολίες γύρω μας. Την αγωνία όταν ανοίγει ο λογαριασμός ρεύματος στο σπίτι. Α. Άξι ξηρός. Μπρος, τιμάς. Τι να τιμαστού. Τι λες, μωρέ. Δεν πρόκειται αυτή η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά να σας αφήσει μόνους σας σε αυτό κύμα της ακρίβειας. Τιμάς, λέω. Δεν ξέρω τι θα φτιάξεις. Ψάξει δουλειά. Φύγεις Γερμανία. Εγώ δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, το λέω. Μέσα στο τρένο που με πάει στη ξενιτιά. Ουι, τι έπαθες, παιδί μου, μπορείς να μπεις. Πρώτη φορά έρχεται ρεύμα. 580 ευρώ πρώτη φορά έρχεται, ναι. Σ' άρεσε. Σταματήστε την κλάψα, να σου είπα και τη μιζέρια, κυρία μου. Σταματήστε, βλάπτετε την Ελλάδα, σταματήστε. Όχι, δεν μπορώ άλλο. Θα σκάσω. Να μην βαρέσει κεφαλικό. Ωραία, δεν μπορώ, μανούλα, δεν μπορώ. Άξιρε να φέρεις το γιατρό. Πατέρα, τι είναι πατέρα. Τι φουνάεις, μωρέ, δεν με βλέπεις, στραβώζει. Αι, εδώ είσαι. Ξέρω εγώ, για να με βλέπεις. Ρε πατέρα, εκείνη η μάνα μου ζητάει λεφτά για το ρεύμα, τι έγινε. Όλα τα εργαλεία που το κράτος μπορεί να χρησιμοποιήσει θα τα χρησιμοποιήσουμε και τα χρησιμοποιούμε. Αλλά μη φοβάσαι, δεν είναι τίποτα. Κάτι λίτρα πρέπει να πληρώσουμε. Οι εταιρείες που παράγουν ρεύμα κυρίως με φυσικό αέριο. Κάτι λίτρα πρέπει να πληρώσουμε. Άρα αυτές οι εταιρείες αγοράζουν το φυσικό αέριο εξαιρετικά ακριβότερα. Τι για το ρεύμα, μωρέ. Ζητάνε λίτρα για το ρεύμα. Έτσι λέει. Άρα η ρήτρα προσαρμογής εδώ έχει να τους προστατεύσει από μια πιθανή χρεοκοπία. Τώρα που το σκέφτομαι, μία εξήγηση υπάρχει μόνο. Τι, για πες. Πρέπει να πήγαγαν αυτόν που έχει δει. Επιλέγει ο Μητσοτάκης, φέρνει έναν Έλληνα από το εξωτερικό, ο οποίος δέχεται να έρθει με κάτω από τα μισά λεφτά που έπαιρνε. Έψαξα να βρω μια ευκαιρία. Δέχεται να έρθει με κάτω από τα μισά λεφτά που έπαιρνε. Να αγοράσω λίγη ευτυχία. Με κάτω από τα μισά λεφτά. 360.000 ευρώ ετησίως με τα μπόνους καθαρίζει ο κύριος Στάσης. Τα λιγουρόμαστε! Μα το μαγάζι που την πουλούσε. Σε μια εποχή που η ΔΕΗ επιβάλλεται να εξυγχρονιστεί και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που της κληροδοτήθηκαν, οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου συμβάλλουν στην μετεξέλιξή της σε μια μοντέρνα, ισχυρή και κερδοφόρα επιχείρηση. Είχε ξεπουλήσει και σφαλούσε. Και λέει εντάξει για την Ελλάδα, επειδή είναι κίνδυνο να πέσει ΔΕΗ, θα πάω να δουλέψω και τις γνώσεις που έχω να τις πάω στη ΔΕΗ. Αποκτούμε πλέον αρκετά εφόδια για να κάνουμε όλα όσα χρειάζονται και να μπορέσουμε να βάλουμε όλοι μαζί τη ΔΕΗ σε μια νέα εποχή. Σφίγγω τα ζωνάρια για να το πληρώσω. Ο κύριος Στάσης στον ελληνικό λαό έκανε πολύ μεγάλο καλό. Για το καλό μου. Πληρώσαμε πολύ ακριβά. Πολύ. Βεβαίως. 500 ευρώ. 500 ευρώ μας ήρθε, πληρώναμε 250. Για το καλό μου. Μια σύνταξη δεν είναι δύσκολα. Δεν είμαστε στην εποχή του τσάμπα. 997. 997 ευρώ, οικιακό τιμολόγιο. Δεν είμαστε στην εποχή του τσάμπα. Ήρθε το ρεύμα 510. Καλέ, 500 ευρώ για το εξοχικό που είναι κλειστό. Κλειστό για 2,5 ολόκληρα χρόνια. Δεν είμαστε στην εποχή του τσάμπα. Σφίγγω τα ζωνάρια για να το πληρώσω. Δεν πήγατε κι εσείς να γίνετε καλά είσαι Golden Boys. Για λίγους είναι τα πολλά και για πολλούς τα λίγα. Το βλέπω να γυρίζουμε στα χρόνια του κολίγα. Αυτή η ξυπνάδα η ρήτρα πιανού ήταν, η ιδέα ήταν. Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο υποδείξεων της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας λοιπόν. Και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και λοιπά. Είδατε, λοιπόν. Υποδείξεις δέχτηκε. Πιέσεις που είπα εγώ. Υποδείξεις δέχτηκε. Όχι, εγώ είπα πιέσεις και επιμένω. Λέω στους τηλεθεατές μας ότι δεν υπήρξε καμία υπόδειξη. Αυτά είναι ευγενικά, να μην πω τι, γιατί δεν είναι σωστό. Είναι πιέσεις των ανταγωνιστών. Έχετε αναρωτηθεί ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο?
Άρα οι ανταγωνιστές κυβερνούν. Συγγνώμη, οι ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας κυβερνάνε τη χώρα. Μία επιρροή την έχουν. Ποιος κυβερνάει την Ελλάδα? Η ΔΕΗ τελικώς επέκυψε. Να ακούσουμε τον. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Γιατί δεν μπορεί? Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Γιατί η ΡΑΕ τα αποφασίζει. Να ακούσουμε τον κυβερνητικό βουλευτή. Ποιος την έχει διορίσει? Το είπατε, ωραία, δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι. Αφήνουμε τις εταιρείες να σχροκερδούν και μετά λέμε θα τις πάρουμε το 90% της αντιπολίτευσης. Ψάχνουμε να βρούμε αυτά τα υπερκέρδη. Ψάξτε, ψάξτε, δεν θα το βρει. Σας διαβεβαιώ, τέτοια υπερκέρδη δεν έχουμε βρει. Δεν θα φάω 2 εβδομάδες για να το πληρώσω, γιατί αυτό με κυνηγάει. Το φαΐ μπορώ να το σταματήσω. Τι λέτε ρε! Τι αυτό με κυνηγάει. Το φαΐ μπορώ να το σταματήσω. Νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι νοικοκυρέοι, δεν μιλάω για τους ψεκασμένους. Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Υπάρχει μια κατηγορία ψεκασμένων, οι οποίοι είναι αντεβολιαστές. Μιλάω για έξω από την Ευρωπαϊκή. Κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή και λίγο μέτρο έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές. Είσαι καλά, τι σου συμβαίνει? Αντεβολιαστές, ρωσόφιλοι, που έχουν όλα. Ένα μείγμα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι άλλη κατηγορία. Ξεφύγαμε από το κανονικό. Άλλη φορά οι μάνες μας ανάβανε έξω φωτιές και μας μαγειρεύανε και τρώγαμε. Τώρα τα θέλουμε όλα στην εντέλεια, δεν κάνουν οικονομία πουθενά. Μήπως είσαι ψεκασμένη? Δεν νομίζω πως ψήφισε την Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί η παράταξη αυτή να ενσωματώσει και αυτά τα στοιχεία. Τα ρεύματα τα φουσκώνουν εκεί πάνω και υποφέρουν τα καημένα τα παντικάρια. Μήπως είσαι ψεκασμένη? Όλες τις τάσεις μέσα τους. Μα και εμείς ενσωματώνουν. Και εμείς δεν τις διώχνουν. Μα βεβαίως και εμείς θα ενσωματώσουμε όσο παραπάνω μπορούμε. Και τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός? Πιστεύετε ότι μας ψεκάζουν? Ναι. Με τι? Με τον τρόπο τους. Άγιε μου σωστή, σώσε με. Αγαπητοί μου συμπολίτες, νιώσε με. Πρώτος εγώ αισθάνομαι ότι οι δυσκολίες των επιχειρήσεων και των οικοκυριών μας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Το αισθάνομαι. Αν γίνουν εκλογές, θα τις κερδίσουμε. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς. Η πολιτεία επιστρέφει στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό κάθε ιδιοκτήτη πρώτης κατοικίας το 60%. Μπράβο! Όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων που έχει υποστεί αναδρομικά από τον Δεκέμβριο έως και το Μάιο. Είναι ναι. Τα δικά μας λεφτά για να κάνει το κράτος κοινωνική πολιτική. Κάποιος τώρα θα κάνει κοινωνική πολιτική, ποιος θα την κάνει? Ταυτόχρονα, για τον Μάιο και τον Ιούνιο, θα καλύπτεται κατά 50% η όποια αύξηση στην κατανάλωση και πέραν των 300 κιλοβατορών. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε, να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Ό,τι θες, όλα δεξιά να σου έρθουν. Δρομολογία από τον Ιούλιο, ένα σύστημα που αποσυνδέει τις διεθνείς αυξήσεις του φυσικού αερίου από τους λογαριασμούς ρεύματος στη χώρα. Ποιος άλλος τα έκανε αυτά ρε, οι άλλοι μας τα παίρνανε ρε. Αναστέλλεται έτσι ουσιαστικά η ρήτρα αναπροσαρμογής. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα στο Μητσοτάκη, αλλά εγώ δεν είμαι και πολύ ψηλός, ίσα με τον πόη μου θα είναι. Η φθηνότερη ενέργεια όμως είναι αυτή που δεν καταναλώνεται ποτέ. Είστε σπουδαίος. Τι άλλο να κάνει, τι άλλο πρόβλημα με καλό. Άντε να δούμε μπροστά τι θα βρούμε, Χριστέ μου πια. Ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει να λέει τι δεν θέλει και πρέπει να μας πει τι θέλει. Τι θέλετε, θέλετε τίποτα? Έχει πορτοκαλάδα ρε, πορτοκαλάδα θέλετε? Είναι πια κοντά 4 μήνες στην αρχηγία του κόμματος του. Πορτοκαλάδα θέλετε? Ναι, από πορτοκάλια. Καλό είναι λοιπόν να μιλήσει προγραμματικά και να μας πει τι θέλει. Μια μου λένε λεμονάδα, μια μορτοκανάδα, μια σόδα. Τι θέτε! Ακούς και αυτό λέει γιατί δεν ζητάς εκλογές. Μα είτε ζητάς είτε δεν ζητάς και ο Μητσοτάκης ζητούσε συνεχώς εκλογές, οπότε θέλει τσεκάνω Τσίπρας. Κάτω κάτι τσακφίνες. Εγώ λέω ότι εκλογές πρέπει να γίνουν. Να που το ρίξανε και 2 στις τσακφίνες και πώς θα βγάλω μάκρυ. Από εμάς πρωθυπουργική καρέκλα δεν θα δει ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, να το πούμε ξεκάθαρα. Σιγά μη σκιστεί κανένα καλσόν και μην, και μην σφύγει κανένα κουμπί από τα πουκάμισα. Δηλαδή μην πιεστούμε τόσο πολύ. Σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε.
Όταν έρθει η ώρα των εκλογών στο τέλος της δεκαετίας, τότε θα αναμετρηθούμε, θα προτάξουμε το κυβερνητικό μας έργο. Χιλιάδες πως καταντήσαμε, ρε φίλε μου καμπούρι, που κάποτε αγοράζαμε δυο φράγκα το κουλούρι. Δώσε σου λένε συνέχεια, δώσε και ξαναδώσε το αίμα, την ανάσα σου και την Ελλάδα σώσε. Τι ακριβώς σπουδάσεις? Μηχανολόγος, μεταλλιολόγος, με ειδικότητα στις ψυκάμινους. Δεν ήξερες ότι υπάρχει κίνδυνος να μείνεις χωρίς δουλειά? Η επιλογή δεν έγινε τυχαία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει στο νέο ενεργειακό τοπίο το οποίο διαμορφώνεται. Όταν ήμουν στο Λονδίνο και αναζητούσα τι τομέα θα διαλέξω, η κυβέρνηση εξήγηλε νέα μέτρα για την αξιοποίηση του δικού μας πλούτου. Θέλω να τονίσω ότι ο νέος αυτός δρόμος σε καμία περίπτωση δεν μας απομακρύνει από τους μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης των ρήπων του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό για μένα άνοιγε ένα δρόμο για επιστημονική ειδίκευση ανωτέρω επίπεδο. Βέβαια, εκείνο τον καιρό ένας μεγαλοβιομήχανος έλεγε ότι ο ρητός μας πλούτος είναι πρίκα της καθυστερημένης Ελλάδας για το γάμο της με την περιγμένη Ευρώπη. Τις πλάτες μας ξενόφερε τι σηκώνουνε παντιέρα. Αυτό εγώ τότε δεν το έλαβα υπόψη μου. Γιατί σκέφτηκα και είπα, τι πάει να κάνει αυτός, πάει να βάλει με το κράτος. Πού να ξέρω όμως ότι κράτος στην ουσία είναι αυτός. Κι εγώ που πάντα τα έλεγα με ένα δικό μου τρόπο, κρυμμένο σπίτι από το Μπερντέ, να κλαίω για αυτό το τόπο. Θέλω στα πιστοποιητικά. Από σήμερα δεν χρειάζεται να κάνουμε έρευνα εξωτερικό. Εντάξει, παρακαλώ. Οι μάσκες μες στα μαγαζιά. Μια αναπνοή και για τον κόσμο και για εμάς τώρα με το θέμα του προσωπητικού και για τη μάσκα. Δεν θα μας ξεχωρίζουν πια. Ζούσαμε σαν φυλακισμένοι, να το πω, και σιγά σιγά ξαναβρίσκουμε τις ζωές μας. Όλη μια αγκαλιά. Πιστεύω τώρα αρχίζει ο κόσμος να βγαίνει. Θα λέμε αντενάρτιο μα ίσα 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 ίσ. Μα το Σεπτέμβρη θα μας φέρουν μέτρα πάλι. Είναι αναστολή, δεν έχουν φύγει από το τραπέζι, δηλαδή. Για το φθινόπωρο και για το χειμώνα το σκεφτόμαστε. Και πιθανότατα θα υπάρξουν και εμβόλιο γρήπης και εμβόλιο για τον κορονοϊό το φθινόπωρο. Θα λέμε, αν δεν έρθει ο Μάης, Άης, Άης, Άης. Μα το Σεπτέμβρη θα μας φέρουν μέτρα πάλι.